Αρκετός κόσμος συνδέει το καλοκαίρι με διακοπές, ταξίδια, ήλιο και θάλασσα. Πράγμα απολύτως εύλογο. Ωστόσο, αν και τα δύο τελευταία τα προσφέρει απλόχερα η φύση, τα δύο πρώτα δεν εξαρτώνται από αυτήν αλλά από την τσέπη μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαύσει κανείς τις διακοπές του είναι να έχει χρήματα ώστε να πληρώσει τα έξοδά του, ακόμη και όταν πρόκειται για αποδράσεις μίας εβδομάδας. Για ορισμένους αυτό δεν είναι δεδομένο, με αποτέλεσμα οι διακοπές να θεωρούνται για αυτούς είδος πολυτελείας. Το 2018 αρκετοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως οι Έλληνες δεν κατόρθωσαν να πάνε διακοπές για μία εβδομάδα. Μία ματιά στα στοιχεία της Eurostat μπορεί να το επιβεβαιώσει. Συγκεκριμένα το 28,3% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 16 χρονών και άνω δεν μπόρεσε να πάει διακοπές για μία εβδομάδα μέσα στο χρόνο μακριά από τον χώρο όπου διαμένει. Ωστόσο, το αντίστοιχο ποσοστό το 2013 ήταν στο 39,5% και 39,7% το 2012, σημειώνοντας το 2018 μια αποκλιμάκωση που αγγίζει στις 11,2 ποσοστιαίες μονάδες. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι αρκετά αυξημένο, καθώς οι μισοί περίπου Έλληνες, δηλαδή το 51%, αδυνατούσαν το 2018 να πάνε μία εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι τους. Διστακτικά ξεκίνησε από τον Ιούνιο-Ιούλιο η τουριστική κίνηση στην Καβάλα για το καλοκαίρι του 2019. Λίγο διστακτικά έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο-Ιούλιο λόγω και των εκλογών το όλο θέμα. Οι εκλογές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, θα μας πει ο υπεύθυνος εκδρομών στο τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καβάλας, Σπύρος Παπαγεωργίου. Αλλά έχει τώρα από τις εκλογές και μετά αναθαρίσει λίγο ο κόσμος. Πιο πολύ θέλουν να συνδυάσουν μία εκδρομή λίγο έξω από τη θάλασσα, δηλαδή Ευρώπη, Ρουμανία, Βελιγράδι, έστω δαλματικές ακτές, η Ιταλία, διότι είμαστε σε μία περιοχή που έχει θάλασσα, δεν τους λείπει, οπότε θέλουν να πάνε κάπου έτσι να δουν κάτι το διαφορετικό. Οι περισσότεροι επιλέγουν τετραήμερα με πενταήμερα πακέτα διακοπών, διαθέτοντας από 180 έως 200 ευρώ. Οτιδήποτε ξεπερνάει το ποσό αυτό απορρίπτεται ως επιλογή λόγω περιορισμένων οικονομικών. Τα τετραήμερα, πενθήμερα πακέτα αγγίζουν περίπου τα 180 με 200 ευρώ και εκεί είναι μια τιμή που λίγο πολύ η πλειονότητα αγγίζει. Μάλιστα. Ό,τι ξεπερνάει δηλαδή το 200-250 ευρώ το άτομο αρχίζει λίγο. Και όχι ότι δεν τους ενδιαφέρει, απλά δύσκολη εποχή, ψάχνουμε κάποια πακέτα τετραήμερα, πενθήμερα, τα οποία είναι σε αυτές τις τιμές περίπου. Το στέμα στη φετινή σεζόν φαίνεται να αφορά το νησί της Νάξου, ενώ ψηλά στη λίστα παραμένει η Κρήτη, η Σαντορίνη και η Μύκονος. Τεράστια διαφορά στην τουριστική κίνηση φαίνεται να έχει η Τουρκία, η οποία με την πτώση της τουρκικής λύρας καταφέρει να γίνει δημοφιλής προορισμός. Φέτος βλέπω την Νάξο, πάει πάρα πολύ καλά. Η Κρήτη πάντα έχει μια δυναμική. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έσπασε κάθε ρεκόρ και ο τουρισμός στην Τουρκία φέτος, έτσι. Ξεπεράσανε κατά πολύ τους αριθμούς των προηγούμενων ετών και πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ευρώπη και γενικότερα από όλο τον κόσμο και από Ασία και τα λοιπά επέλεξε την Τουρκία σαν βασικό προορισμό για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Λόγω της λίρας, επειδή έχει υποστεί μια καθίζηση θα λέμε η λίρα, πολλοί κόσμος τραβήχτηκε εκεί. Κουρασγέρες βλέπετε δεν υπάρχουν πλέον από εδώ από την Καβάλα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Άλλο νησί το οποίο βλέπω ουσιαστικά να πηγαίνει καλά είναι αυτό που έχουμε να κάνουμε, δηλαδή Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος, αυτά τα νησιά πιο πολύ. Εντάξει, η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι δύο νησιά που πάντα πάνε καλά, αν και αυτοί είχαν και ορισμένα προβλήματα στην αρχή της σεζόν. Σε σχετική ερώτηση για το αν το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα διάσημο χειμερινό και όχι μόνο προορισμό, ο κύριος Παπαγεωργίου απάντησε τα εξής. Έχει μια ιδιαιτερότητα το θέμα αυτό. Μιλάμε για ένα καθαρά θεματικό τουρισμό. Θέλει έναν συντονισμό και από την περιφέρεια και από το Δήμο εδώ να προωθήσει
το όλο θέμα και μέσα από τουριστικές εκθέσεις και τα λοιπά. Θα είχε ενδιαφέρον αλλά... για τον κλάδο σας. Πώς το βλέπετε εσείς που νομίζω ότι είναι πολύ μικρό. Υπάρχουν δηλαδή πλέον ξενοδοχεία 4-5 αστέρων σε πολλά σημεία, όχι μόνο της Ευρώπης, παντού, όπου έχουν αυτά τα περίφημα σπα και τα λοιπά, οι αματικές πηγές που κάνουν τα πάντα, που συνδυάζεται ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει πολύ καλό δωμάτιο, που έχει καλό πρωινό, με συνδυασμό με σπα. Οπότε, λίγο πολύ, επειδή θέλουν και την πολυτέλεια, επιλέγουν κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα, όχι ανέφικτο, αλλά είναι δύσκολο το θέμα.